Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 1 Φεβρουαρίου του 2024. Έρθαν και ο Κούντορο που λέμε στα Ποντιακά. Κούντορο έλεγαν τον μήνα Φεβρουάριο. Εδώ το λέγανε Κουτσοφλέβαρο. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τεράστια σημασία ζήτημα, στο οποίο δεν δώσαμε την σημασία που πρέπει και εδώ στην Ελλάδα, παρότι έχουμε πει και έχουμε γράψει. Θα σας δώσουμε, θα πούμε μετά, κάνω αναφορά μετά σε ένα άρθρο που έγραψα για το θέμα και αναφέρομαι στο πολιτικό Ισλάμ της Τουρκίας, το οποίο είναι υπεύθυνο και για τις γενοκτονίες, αλλά έχει και ως στόχο την άλωση της Ευρώπης, όπως ακριβώς το λέμε. Την άλωση της Ελλάδας φυσικά, που είναι και ο εύκολος στόχος, και επέκεινα της Ευρώπης. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, νεαρός εγώ τότε, υπηρετώ ως διπλωμάτης στο προξενείο της Σμύρνης. Κάποια στιγμή δέχομαι έναν, συνήθως ήμουν παρόν και παρακολουθούσα τις συνεντεύξεις αυτών που ζητούσαν βίζα, θεώρηση εισόδου δηλαδή. Ήταν τότε αυτός που είχε θεώρηση εισόδου για τη Γερμανία ή για τη Γαλλία, αν ήθελε να πάει ο δικός έπρεπε να πάρει βίζα και από την Ελλάδα. Ήρθαν λοιπόν, ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε τα γένια, φαινόταν ότι ήταν μουσουλμάνος πιστός και άσπρη και λεμπή, αυτά τα γνωστά, ζήτησε την βίζα και τον πήρα πλάγια, πολύ φιλικά φυσικά, και προσπαθήσα να μάθω τι είναι και πώς και τι. Μου είπε λοιπόν ότι μένει στην Γερμανία και ότι είναι πιστός. Δεν έκρυψε το μίσος του για το τουρκικό κεμαλικό καθεστώς. Μου είπε μάλιστα το εξής: αυτή εδώ λέει δουλεύουν 8 ώρες, εννοώντας τους Τούρκους, τους κεμαλικούς, 8 ώρες έχουν ιδιωτική ζωή και 8 ώρες κοιμούνται. Εμείς, είπε, δεν κοιμόμαστε ποτέ, εννοώντας εμείς οι μουσουλμάνοι, Τούρκοι μουσουλμάνοι που κατοικούμε στη Γερμανία. Εμείς εκμεταλλευόμαστε τις δημοκρατικές ελευθερίες που μας παρέχουν τα κράτη της Ευρώπης, εμείς εννοεί τα μέλη της εθνικής άποψης, Μιλή Γκιορούς λεγόταν, με τον Εσμετίν Ερμπακάν τότε αρχηγό του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, και ο Ερντογάν τότε ήταν μαθητούδι του Ερμπακάν. Και μου είπε τα εξής συγκλονιστικά: εμείς λέει δεν κοιμόμαστε ποτέ, στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα υποδείξουμε υποψηφίους και θα πάρουμε τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Λέω ποιες πόλεις? Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, την Κεσάρια και το Εικόνιο και οι τέσσερις Μητροπολιτικοί Δήμοι. Αυτό θα είναι το εφαλτήριο και στη συνέχεια θα πάρουμε την κυβέρνηση. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και περίεργο, όντως πήραν τους τέσσερις Δήμους και στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Ερμπακάν, το κόμμα της Ευημερίας, το Refah Partisi, βγήκε πρώτο, έγινε πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα του Ορθού Δρόμου, το Γρου Γιόλ Παρτισί της Τανσού Τσιλέρ, και στη συνέχεια με το μεταμοντέρνο πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου του 1997 νομίζω, ανατράπηκε και μετά το κεμαλικό κράτος, επειδή θεώρησε απειλή το κόμμα της Ευημερίας, το έκλεισε, δημιουργήθηκε το Φαζιλέτ, το επόμενο κόμμα, το έκλεισαν και εκείνο, και μετά δημιουργήθηκε το 2002 από τους λεγόμενους νεοτεριστές το κόμμα της δικαιοσύνης, το ΑΚΕΠΕ, το Ερντογάν, το οποίο είχε την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δύσης και της Ελλάδας και πολλών άλλων, γιατί ήταν νεοτερίστικο. Έλεγε δηλαδή ότι θα σεβόμαστε τους άλλους και τους χριστιανούς και τέτοια παραμύθια.
για όταν ο Ερντογάν ήταν στη φυλακή, επειδή είπε ένα ποίημα, πριν μπει στη φυλακή, τον επισκέφθηκε στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης ο Μόρτον Αμπράμοβιτς, τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από τον Γκράχαμ Φούλερ, σταθμάρχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της CIA στην Άγκυρα. Τότε λοιπόν εξερχόμενος ο Μόρτον Αμπράμοβιτς είπε από το γραφείο του Ερντογάν, είπε ο Ερντογάν μας στις τηλεοράσεις, μας εξήγησε το όραμά του για την Κωνσταντινούπολη, σκεφτείτε τι όραμα θα έχει αυτός για την Τουρκία. Αυτό θεωρήθηκε ως απειλή από το Κεμαλικό κράτος και γι' αυτό τον έκλεισαν φυλακή. Στη φυλακή τον επισκέφθηκε και πάλι το γνωστό δίδυμο, το προαναφερθέν δίδυμο, Αμπράμοβιτς Φούλερ. Και στη συνέχεια είχαμε τα γνωστά, 2002 ίδρυση του ΑΚΕΠΕ, τις πήραν τις εκλογές, το 2003 ο Ερντογάν ήρθε με συνένεση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τότε, ήρθε η απαγόρευση και συμμετείχε σε κάποιες εκλογές που έγιναν στο νομό ΣΥΡΤ, με μια παρέτηση έγιναν έκτακτες εκλογές και μπήκε στη Βουλή και έχουμε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Έτσι ξεκίνησε ο Ερντογάν τη σταδιοδρομία του, έτσι ξεκίνησε το πολιτικό Ισλάμ στην Ευρώπη και ο Ερντογάν στη συνέχεια ήταν αυτός ο οποίος πήρε άλλο δρόμο από το κόμμα του Νεσμετίν Ερμπακάν και έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Σημειωτέων έβλεπα πριν από λίγες μέρες ορισμένα βίντεο του Ερμπακάν, ο οποίος ήταν σε απαγόρευση, δεν μπορούσε να πολιτευθεί, ο οποίος κατηγορούσε και τον Αμπντουλάχ Γιούλ, πρώτο πρωθυπουργό και μετά πρόεδρο της Δημοκρατίας του ΑΚΕΠΕ και συνειδητή του ΑΚΕΠΕ με τον Ερντογάν και μετά τον Ερντογάν, τους θεωρούσε ως ενεργούμενα του Ισραήλ και του Σιωνισμού. Αυτά είναι φρέσκα, τώρα τα είδα, γιατί προετοιμάζοντας το κείμενο. Για να, όλα αυτά γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η δραστηριοποίηση, να δούμε τις πτυχές της δραστηριοποίησης του πολιτικού Ισλάμ, Τούρκο-Ισλάμ, στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ σοβαρή απειλή που δυστυχώς, παρότι χτυπάμε το καμπανάκι και στους εδώ και στους Ευρωπαίους χρόνια τώρα, τώρα το κατάλαβαν που κουνήθηκε ο Ερντογάν. Για να δούμε λοιπόν τι έγραψα και θα κάνετε και εσείς τη δική σας εκτίμηση. Εδώ και χρόνια έχουμε καταγράψει σε δύο βιβλία το σχέδιο της Τουρκίας να αλώσει τη Γερμανία και την Ευρώπη δια του τουρκισμού και του πολιτικού Ισλάμ, δηλαδή δια του τουρκικού εθνικισμού και του πολιτικού Ισλάμ. Την πρώτη φορά το κάναμε ομιλών με τον αείμνηστο Μάνο Ηλιάδη στο βιβλίο μας «Η μυστική δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η σύγχρονη μύτη, τόμος Β», εκδόσεις Συμφωνόμων 2011. Και τη δεύτερη με τον Κώστα Πικραμένο στο βιβλίο «Μύτ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους», εκδόσεις Συμφωνόμων 2021, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Και στα δύο βιβλία γίνεται πλήρης παράθεση του σχεδίου της Τουρκίας για άλωση της Γερμανίας και της Ευρώπης με τις κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις, όλες τις καταγράφουμε μέσα, μόνο διενθύσεις και τηλέφωνα δεν γράψαμε, τα πάντα. Τα έχουμε και αυτά, μην νομίζετε ότι δεν τα έχουμε. Τη μεθοδολογία και τις πρακτικές που ακολουθούνται για να είναι πλήρως χειραγωγήσιμες οι τουρκικές αλλά και μουσουλμανικές κοινότητες στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και αλλού. Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, ενισχύθηκε από τον Τουρκό Τοζάλ μετά τη χούντα του Κενάν Ευρέν της 12 Σεπτεμβρίου του 1980 και από το διάδοχό του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ την επόμενη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με το εθνικό δόγμα της Άγκυρας, όλες οι δομές του τουρκικού κράτους ενίσχυαν τη μετανάστευση στην Ευρώπη με κάθε τρόπο και μέσον, με στόχο τη δημιουργία κλειστών τουρκομουσουλμανικών κοινοτήτων με τη δική τους εσωτερική οικονομία, δηλαδή ήταν δόγμα του κράτους, σχεδιασμός. Προσέξτε, θα κάνετε παντοπολία, μπακάλικα όπως τα λένε, όπορο μανάβικα και παντοπολία
και όλοι θα ψωνίζετε μεταξύ σας, έτσι ώστε να κάνετε δική σας κυκλική οικονομία. Δηλαδή θα μαζεύετε λεφτά από τη γερμανική οικονομία και θα τα διοχετεύετε στη δική σας. Για φανταστείτε, κανένας οικονομολόγος θα μας πει τι γίνεται. Μιλάμε για γιγάντωση. Με τη δική τους λοιπόν εσωτερική οικονομία, με απότερο σκοπό τη χρησιμοποίηση αυτών των κοινοτήτων για εθνικούς και πολιτικούς σκοπούς της Άγκυρας. Περιμένετε, αυτά τα έχουμε γράψει για να μην νομίζω ότι τα λέμε κατόπιν εορτής. Πάρτε τα βιβλία και τα δύο να τα δείτε μέσα. Η όλη διαδικασία κορυφώθηκε επί διακυβέρνησης ΑΚΠ Ερντογάν, ο οποίος τόνισε τον μουσουλμανικό χαρακτήρα των ανά την Ευρώπη τουρκικών κοινοτήτων, επεκτείνοντας την τουρκική επιρροή και σε άλλες μουσουλμανικές κοινότητες. Τα τζαμιά που φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη έχουν ως στόχο και εντολές και οδηγίες. Θα φέρετε και άλλους μουσουλμάνους εδώ. Και τώρα που ορίμασαν οι συνθήκες, ο Ερντογάν προχωρά στο επόμενο βήμα, που είναι η ίδρυση τουρκικού κόμματος στη Γερμανία, με στόχο να εισέλθει στη Βουλή, αλλά και στην Bundestag, την Γερμανική Βουλή, προκαλώντας με την κίνησή του μεγάλη ταραχή στο Βερολίνο και τους πολιτικούς κύκλους στη Γερμανία. Τι λέει ένα τραγούδι εδώ, ποιος το τραγούδισε? Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Αργά είναι για δάκρυα, όχι νωρίς. Εντάξει, είναι αργά για δάκρυα, κύριε Σόλτς, Όλαφ Σόλτς. Όταν έλεγε ο Ερντογάν, έκανε δηλώσεις, η Δύση, η κοινωνία στη Δύση είναι σάπια. Οι δικές μας κοινωνίες είναι υγιείς και ισχυρές, έχουν ακατάλληλους δεσμούς και εμείς θα είμαστε οι δύναμοι στην Ευρώπη. Αυτοί θα σαπίσουν. Όταν σας τα έλεγε, δεν βάζετε κάποιους να τα μεταφράζουν? Και τώρα εσείς είστε οι σάπιοι και ο υγιής είναι ο τουρκομουσουλμάνος νεοναζί Ερντογάν. Για κοιτάξτε σήμερα τι είπε. Να δείτε μαργαριτάρια. Υπό μία έννοια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κίνηση Ερντογάν ίσως αποτελέσει αφετηρία για να κατανοήσει το Βερολίνο επιτέλους, αλλά και οι λοιπές πρωτεύουσες στην Ευρώπη, το μέγεθος της απειλής που συνιστά η Τουρκία του Ερντογάν για όλη τη Γυραιά Ήπειρο. Σας είπα, μας θεωρούν σάπιες κοινωνίες, εν παρακμή και αποσυνθέση. Τώρα, μεταξύ μας, δεν έχει άδικο, όλα αυτά που κάνουν με τα διαλυτικά της οικογένειας και τα λοιπά, είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν και του μουσουλμανικού οράματος. Και επειδή ίσως να υπάρχουν ακόμα ορισμένοι δύσπιστοι, ειδικά εκεί στο Μαξίμου και στο ΙΠΕΞ, παραθέτουμε αποσπάσματα της ομιλίας που έκανε ο Ερντογάν σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια τελετής αποφύτησης θρησκευτικών λειτουργών της Θρησκευτικής Ισλαμικής Ακαδημίας. Τούρκος σημαίνει μουσουλμάνος. Η νοοτροπία που χωρίζει το Ισλάμ από τους Τούρκους και τους Τούρκους από το Ισλάμ δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα εδάφη. Είμαστε οι σημειοφόροι του Ισλάμ εδώ και αιώνες. Ορίστε, κύριε ιδεολογία της γενοκτονίας. Για να λες ότι είσαι Τούρκος πρέπει να είσαι μουσουλμάνος. Και μουσουλμάνος, όταν λες ότι είσαι μουσουλμάνος στην Τουρκία, σημαίνει ότι είσαι Τούρκος. Αυτό είναι η επιτομή της γενοκτονικής ιδεολογίας, ιδεολογίας της γενοκτονίας. Όποιος λέει ότι είναι χριστιανός, ή θα γίνει μουσουλμάνος ή θα πεθάνει. Αυτό είναι. Και άλλα μαργαριτάρια είπε, αυτό είναι φυσικά το σκληρότερο. Προσέξτε τι άλλα, σήμερα τα είπε αυτά. Τελευταία βλέπουμε ότι έχουν γίνει βρώμικες εκστρατείες από κάποιους αντιτουρκικούς κύκλους στην Τουρκία. Ένα από αυτά που προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία μας είναι η έννοια της τουρκικότητας χωρίς το Ισλάμ, την οποία προσπαθούν να φέρουν στην ημερήσια διάταξη οι λούμπεν φασίστες. Υπάρχουν ορισμένοι Τούρκοι εθνικιστές που λένε εμείς δεν έχουμε σχέση με το Ισλάμ, εμείς υπήρχαμε και πριν το Ισλάμ και πρέπει να γυρίσουμε στην πατρώα θρησκεία, το λύκο που κοιτάει το φεγγάρι και κάτι τέτοια. Αυτούς λοιπόν τους έχει ο εχθρούς ο Ερντογάν. Προσέξτε τι άλλα μεγάλες αλήθειες λέει. Έτσι θέλουν να καταστρέψουν τους ιστορικούς πολιτικούς δεσμούς, πολιτιστικούς, πολιτισμικούς δεσμούς που κρατούν ζωντανό το έθνος μας. Τι λέει ο Ερντογάν δηλαδή? Ρε βλάκες σου λέει, άμα φύγει το Ισλάμ δεν υπάρχει τουρκικό έθνος. Σας έχω άλλη έκπληξη, αλλά περιμένω πρώτα να δημοσιευθεί στην ποντιακή γνώμη. Είναι ο χάρτης που έβγαλε μία ομάδα που κάνει
έρευνες μέσω του DNA και δείχνει ποιοι νομοί έχουν, οι κάτοικοι ποιων νομών έχουν DNA που ομοιάζει με αυτά της Κεντρικής Ασίας και ποιοι καθόλου. Καλά, εκεί να δείτε μαργαριτάρια. Εδώ λοιπόν λέει ο Ερντογάν, βρε άμα βγάλετε το Ισλάμ είναι η συνεκτική δύναμη. Άμα το βγάλουμε λέει διαλυθήκαμε. Λέει την αλήθεια εδώ έτσι. Έτσι θέλουν να καταστρέψουν τους ιστορικούς πολιτισμικούς δεσμούς που κρατούν ζωντανό το έθνος μας. Ποιοι δεσμοί δηλαδή, το Ισλάμ, το τζαμί. Μία τουρκική ταυτότητα που δεν φέρει το κινητήριο πνεύμα του Ισλάμ είναι ένα σχέδιο που έχει ως στόχο να πλήξει τον τουρκισμό και την τουρκικότητα. Σου λέει άμα φύγει το Ισλάμ θα διαλυθούμε. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αγνοηθεί η ένδοξη ιστορία 1300 ετών. Θέλουν να καταστρέψουν τις ιστορικές και ανθρώπινες πολιτιστικές αξίες που κρατούν το έθνος μας ζωντανό. Όλα τα λέει ο Ερντογάν εδώ. Στόχος τους εδώ είναι να καταστρέψουν το πνεύμα του έθνους και να καταστρέψουν το κάστρο που δεν μπορούν να το ανατινάξουν από μέσα. Τους κεμαλικούς εννοεί εδώ. Στο δεύτερο επίπεδο της εκστρατείας που γίνεται εναντίον του Ισλάμ υπάρχει εχθρότητα προς τον Ισλαμικό νόμο, τη Σαρία, που γίνεται με κεκαλυμμένο τρόπο. Η εχθρότητα προς τη Σαρία, η οποία αντιπροσωπεύει το σύνολο των κανόνων του Ισλάμ για τη ζωή, είναι ουσιαστικά εχθρότητα προς την ίδια τη θρησκεία. Το να πιστέψεις ή να μην πιστέψεις είναι φυσικά θέμα επιλογής. Ωστόσο, η παρακοή στις εντολές της θρησκείας είναι μια άλλη κατάσταση. Αναιρεί τον εαυτό του. Δεν μπορείς να λέει το να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις είναι θέμα επιλογής, αλλά πρέπει να υπακούς τις εντολές της θρησκείας. Αυτά είναι η τρέλα, κανονική έτσι. Κανονική κατευθείαν στο φρενοκομείο. Μπορείτε να σκεφτείτε. Υπάρχουν κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι που είναι υπεύθυνοι για την υπεράσπιση του νόμου αυτής της χώρας, τους οποίους ενοχλεί η σημαία στην οποία είναι γραμμένη ο λόγος του Ταουχίν. Είναι αυτά τα αραβουργήματα που λένε ένας είναι ο Θεός κτλ. Και μπορούν ακόμη να υποβάλουν ποινική μήνυση με εξαιρετικά αγενείς εκφράσεις για αυτούς που έχουν αυτή τη σημαία. Είναι η σημαία που έχει και το Ισλαμικό κράτος. Κάποιες προσωπικότητες αυτής της χώρας που αυτοπροσδιορίζονται ως καλλιτέχνες μπορούν να προσβάλλουν εκατομμύρια πολίτες μας που δεν έχουν άλλο σκοπό από το να υπηρετήσουν και να βιώσουν την πίστη τους, αποκαλώντας όσους πιστεύουν αντιδραστικούς, φανατικούς και οπισθοδρομικούς. Ο αρχηγός του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος αυτής της χώρας, εννοεί το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, το Κεμαλικό, μπορεί να κάνει το λάθος να αποκαλεί τη θρησκευτική εκπαίδευση στα παιδιά μεσαιωνική νοοτροπία, έτσι λένε οι Κεμαλικοί. Ως απάντηση στο ότι το έθνος μας διδάσκει στα παιδιά του το Ιερό Βιβλίο, τον προφήτη και τις αξίες της πίστης του, αυτά λένε οι σκεπτικιστές, ότι αυτά είναι οπισθοδρόμηση και μεσαιωνισμός. Είναι δυνατόν να παρουσιάσω και άλλα τέτοια αρνητικά παραδείγματα, αλλά δεν έχω χρόνο. Συνεχίζεται. Αυτά είναι σήμερα τα είπε τα μαργαριτάρια. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και γενικός αυτό, υπουργός εξωτερικών ή διπλωμάτης, ούτε προπαγανδιστής της κύβδηλης και επιβεβλημένης έξωθεν και άνωθεν ελληνοτουρκικής προσέγγισης, για να αντιληφθεί τον σπόρο της γενοκτονίας που περιέχει η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Τα λέει όλα σε λίγες λέξεις. Τούρκος σημαίνει μουσουλμάνος, μουσουλμάνος σημαίνει Τούρκος σε αυτή τη χώρα, τέλος. Δηλαδή κατά τον κύριο Ερντογάν δεν νοείται Τούρκος που να μην είναι μουσουλμάνος. Απαγορεύεται. Γι' αυτόν τον λόγο ένεκα αυτής της νοοτροπίας διέπραξαν τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, τότε που οι χριστιανοί αποτελούσαν το 25% του πληθυσμού, ενώ σήμερα είναι κάτω του 0,2% του πληθυσμού της Τουρκίας. Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι αυτοί οι χριστιανοί? Δεν σταμάτησαν τη δεύτερη δεκαετία, τη συνέχισαν και τις επόμενες δεκαετίες και τη συνεχίζουν μέχρι σήμερα, όπως αποδείχθηκε από τη σημερινή ομιλία του κυρίου Ερντογάν. Βγάλτε παρακαλώ τα συμπεράσματά σας και αυτή την αλήθεια που πιστεύω αποτυπώνεται και από τα λόγια του Ερντογάν, διαδώσετε όπως μπορεί, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι που προσπαθούν να μας χώσουν στη μέγγενη της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας. Τώρα, ο Τζον Σαρμπάνης είναι βουλευτής, γιος του Πολ Σαρμπάνη, αυτού του γίγαντα που έκανε τότε το δεκαετία του 70 το εμπάργο στην Τουρκία. Τους ξέσκισε τους Τούρκους και τους φιλότουρκους στην Ουάσιγκτον. Ο οποίος λέει
Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις, οι επικεφαλής των επιτροπών δεν θα ενέκριναν την πώληση των F-16 και δεν θα έδειχναν δημόσια την άνεσή τους με αυτήν. Τι εννοεί? Σύμφωνα με αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο Βίλνιους, λέει ο Σαρβάνης, που είναι γνωστά ως πακέτο Μενέντες, οι νομοθέτες θα λάμβαναν επιστολή που θα εγγυόταν ότι το State Department θα αναλάβει δράση στην περίπτωση που η Τουρκία χρησιμοποιήσει τα νέα μαχητικά για την παραβίαση της κυριαρχίας ενός άλλου νατοϊκού συμμάχου. Πακέτο Μενέντες, για κάποιοι τον έβριζαν εδώ. Μιλώντας για αυτή την επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο δημοκρατικός βουλευτής επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένα σύνολο επικοινωνιών και διαβεβαιώσεων που έχουν δοθεί από το State Department στους Προέδρους των Επιτροπών Γερουσίας και Βουλής, που έχουν δικαιοδοσία για την έγκριση της πώλησης. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις, δεν θα έδιναν την έγκριση. Αναφορετικά με το εάν η επιστολή Μπλίνκεν συναισθά όντως μία δικλίδα ασφαλείας για την Ελλάδα, ο Σαρμπάνης εκτίμησε ότι εάν η Τουρκία επιστρέψει στον παλιό κακό της σε αυτό, το State Department θα διαθέτει ισχυρούς μοχλούς πίεσης καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος των F-16. Όπως εξήγησε, προσέξτε, προφανώς αν υπάρχει κάποια πρόκληση, εάν τα F-16 χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα ήταν αντίθετος με τις προσδοκίες όλων των πλευρών, τότε θα υπήρχε κάποια επαναξιολόγηση σε σχέση με την παράδοση, αλλά και τον χρόνο παράδοσης και ούτω καθεξής. Φρένο δηλαδή θα μπει. Αναφερόμενο στη Βικτόρια Νούλαντ και αυτά που είπε, εξέφρασε την έκπληξή του. Σου λέει, γιατί μου το ανοίγεις αυτό τώρα, τι κόλπο είναι αυτό? Εννοώ για τους, να δώσει η Τουρκία τους S-400 ή να το ρυθμίσει το θέμα, ποιος ξέρει τι μαγειρεύουν, για να πάρει και τα F-35. Τώρα, σήμερα στην ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο θέμα. Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν σχετικά με τις δηλώσεις των ΗΠΑ για τα F-35 ότι και σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζουν ορισμένα δημοσιογραφικά site με έδρα την Ελλάδα, το θέμα της προμήθειας και του εξυγχρονισμού των F-16 δεν υπόκειται σε καμία προϋπόθεση και κανέναν όρο. Δεν έχουμε όρο, λέει. Και όσον αφορά τα F-35, λέει, αυτό το θέμα έχει συζητηθεί και θα συζητηθεί πολύ. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση των δύο χωρών αυτή τη στιγμή. Και εμείς, λέει, κρατάμε τους S-300, οι άλλοι δεν δίνουν τα F-35. Οι δηλώσεις των ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρηθούν ως δήλωση καλής πίστης σε αυτό το στάδιο. Και έτσι είναι. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή εξέλιξη σε αυτό το θέμα, θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, ξέρετε τι λέει? Προσέξτε, επιλέξει θα σας πω. Συνεχίζεται, λέει, το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τα Eurofighter. Λέει, το αίτημά μας συνεχίζεται. Αναμένεται από τις χώρες της κοινοπραξίας η θετική προσέγγιση της Γερμανίας. Καλά, τώρα που κάνατε και κόμμα θα σας πω τι θα παίρνετε, αλλά σέβομαι τον κόσμο. Εδώ το έχω. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και οι μελέτες. Και λέει για τον Καναδά από το 2019 που το έκανε εμπάργο, δεν είναι σωστό, λέει, μια σύμμαχος χώρα να βάζει εμπάργο στην Τουρκία. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει, επειδή μην πω τώρα και πάλι και σας σέβομαι πραγματικά, τι λέει ο Παπαχελάς για όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες με τα F-35, με τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοαμερικάνικα. Ο Παπαχελάς που θεωρείται ότι έχει καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς και δεν είναι εχθρός της κυβέρνησης, έτσι. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνούν και θα περνούν πάντοτε μέσα από την Άγκυρα. Κρατήστε αυτές τις λέξεις μια προς μία. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να εξοραίσουν την πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Οι κάποιοι που θέλουν να εξοραίσουν είναι το Μαξίμου, το Γεραπετρίτη και οι προπαγανδιστές τους. Τελευταίο παράδειγμα, το πώς η Ουάσιγκτον καθυστερούσε την αποδοχή του ελληνικού αιτήματος για τα F-35 μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί ήθελε αυτό να γίνει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα F-16 με την Τουρκία. Μας έριξαν δηλαδή. Πρέπει όμως να βάλουμε στο μυαλό μας και κάτι ακόμη. Μια σημαντική μερίδα των ανθρώπων που λαμβάνουν αποφάσεις στην Αμερικανική πρωτεύουσα είναι φανατική οπαδή της άποψης ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τίποτα που μπορεί να κλονίσει τις σχέσεις με την Άγκυρα. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ είναι το κλειδί. Είναι εντυπωσιακό. Αγνοούν τις σχέσεις της τουρκικής ηγεσίας με τη Χαμάς και το Ιράν. Δεν επιβάλλουν κυρώσεις σε τουρκικές εταιρείες, ενώ γνωρίζουν ότι
παραβιάζεται μαζικά το εμπάργο κατά της Ρωσίας από αυτές τις εταιρείες. Ξεπερνούν με ιόβιο υπομονή τη μεθόδευση, Αλέξη, όχι μεθόδευση, μη γίνεσαι και εσύ διπλωμάτης, τον εκβιασμό για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και γενικά είναι έτοιμοι να δικαιολογήσουν την Τουρκία ό,τι και αν κάνει. Προσέχουν απίστευτα μήπως κάνουν κάποια ενέργεια που θα ενοχλήσει την Άγκυρα, όπως για παράδειγμα με την επιστολή για τους όρους που δίνονται τα τουρκικά F-16, η οποία παραμένει μυστική. Άρα υπάρχει επιστολή, όπως σας είπα και χθες. Για να είμαστε ρεαλιστές, αν δεν υπήρχαν ο γερουσιαστής Μενέντες, τον οποίο κάποιοι στην Ελλάδα, να πω ανεγκέφαλοι, θα το πω, το βρίζουν, με λίγους βουλευτές και τον γερουσιαστή Βαν Χόλεν και το ΧΑΛΚ, τον οργανισμό πίεσης που ίδρυσε ο αείμνηστος Νικόλαος Μούγιαρης, να του ανάβουμε καμιά λαμπάδα, δεν θα γινόταν καν συνείδηση συζήτηση για όρους. Μενέντες, Βαν Χόλεν, κάποιοι βουλευτές και το ΧΑΛΚ. Σε αυτούς οφείλουμε. Τώρα το είναι επικεφαλής ο Ζεμενίδης. Όλα αυτά προκαλούν έντονη εύλογη ανησυχία σε όσους παρακολουθούν από κοντά τις διπλωματικές εξελίξεις. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε ένα σοβαρό, πιθανώς και υπερβολικό ρίσκο, στηρίζοντας την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία με κάθε τρόπο. Να σας το ξαναδιαβάσω. Όταν τα λέγαμε εμείς, παιδιά, υπάρχουν και οι Έλληνες της Κριμαίας, της Μαριούπολης, του Κρασνοντάρ, της Ανάπας, του Γκελεντζίκ, του Νοβοροσίσκ, του Σότσι. Μιλάμε για μισό εκατομμύριο Έλληνες, μπορεί και παραπάνω με τις Μαριούπολες. Όλοι αυτοί τώρα είναι υπό ρωσική διοίκηση. Όταν εσύ δίνεις όπλα, όπλα τα οποία τα αφαιρείς από την Εθνική Άμυνα, τα δίνεις στον Ουκρανό για να σκοτώσει και τους δικούς σου όμεμους Έλληνες της Ρωσίας, τότε συγγνώμη, αυτό υπάρχει λογική σε αυτό, πέραν των άλλων των πολιτικών και των γεωπολιτικών. Λοιπόν, πάμε να το ξαναπούμε. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε ένα σοβαρό, πιθανώς και υπερβολικό ρίσκο στηρίζοντας την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία με κάθε τρόπο. Πουθενά δεν στέκεται σε δύο βάρκες, ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε αλλού. Δηλαδή δεν παίζει ένα παιχνίδι. Αύριο θα σας πω τι έκανε ο Καραμαλής το 55 νομίζω, που έστειλε κάποιον υπουργό σε όλες τις αραβικές χώρες για μια κρίση που ήταν σε εξέλιξη τότε, για να δείτε τι θέση πήρε η Ελλάδα. Τότε! Έδωσε επίσης το δικαίωμα στη ΣΥΠΑ να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις σε ελληνικό έδαφος. Τα δώσαμε όλα. Η Ελλάδα πήρε ασφαλώς κάποια ανταλλάγματα με τη μορφή πλεονάζοντος υλικού, αλλά τα F-35 δεν μπορούν να θεωρηθούν αντάλλαγμα γιατί θα πληρωθούν ακριβά. Για τους προπαγανδιστές τα λέει αυτά. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Biden έναντι της Ελλάδας και της Τουρκίας δημιουργούν αμφιβολίες σε έμπειρους διπλωμάτες και αναλυτές. Σε ανεξάρτητα μυαλά βασικά. Για το αν ο πιστός σύμμαχος, σε εισαγωγικά το πιστός, διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί αγκιστρωμένο ψάρι. Σου λέει αυτόν τον έχω στο χέρι. Άστον, μην ικανοποιείς τίποτα από αυτά που θέλει, αφού τον έχεις αγκιστρωμένο, δώσε στην Τουρκία. Και για το ποια θα είναι η στάση της Ουάσιγκτον εάν η Ελλάδα και η Τουρκία βρεθούν ξανά στο οριακό σημείο στο οποίο βρέθηκαν στα Ήμια ή το 2020 με το Ρους Ρέις. Εύλογες αμφιβολίες. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Μπάιντερ έναντι Ελλάδος και Τουρκίας δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες σε έμπειρους διπλωμάτες και αναλυτές και για το αν είμαστε αγκιστρωμένοι, αλλά και το ποια θα είναι η στάση της Ουάσιγκτον αν η Ελλάδα και η Τουρκία βρεθούν ξανά σε οριακό σημείο όπως στα Ήμια. Και η Αμερική πάρει τη θέση της Τουρκίας, όπως έγινε και στις δύο πλευρές. Πάρτε τώρα και το άλλο, για τις δύο βάρκες που είπε. Η Τουρκία και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία, με την οποία η Τουρκία έχει προνομιακή θέση την επόμενη μέρα στην Ουκρανία για την ανοικοδόμησή τους. Δηλαδή με τα λεφτά που θα δώσουμε εμείς, οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα, θα ανοικοδομηθεί η Ουκρανία, αλλά θα έχει προτεραιότητα η Τουρκία. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέμε τώρα, τα πιάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αλήθεια το λέω. Δεν χωράνε στο μυαλό μου. Λοιπόν, Τουρκία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέψει σε τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση ουκρανικών υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες. Έγινε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία συμμετείχαν ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας Αμπντουλκατήρ Ουράλογλου
και ο Ουκρανός Υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπέγραψαν ένα έγγραφο που καθορίζει τις παραμέτρους για μια τουρκο-ουκρανική ομάδα ανοικοδόμησης. Ο Μπολάτ δήλωσε ότι η Τουρκία θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν την ειδική αυτή ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο ενός μνημονίου κατανόησης του 2022. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Δεν κάθονται εδώ να δουλεύουν με τους προπαγανδιστές και να δουλεύουν τον κόσμο. Δουλεύουν. Άλλη δουλειά κάνουν. Και λυπάμαι που το λέω. Για να καθορίσουν τα έργα στην Ουκρανία και την αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησής τους. Θέλουν και τα λεφτά τους οι Τούρκοι. Δηλαδή, δεν πάνε να δουλεύουν με τζάμπα εκεί. Αυτό θα παράσχει μια σημαντική νομική βάση για τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες για το θέμα. Είναι ύψης της σημασίας για τη χώρα μας η προσέγγιση ξένων επενδύσεων σε υποδομές, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Υποδομών. Η Ελλάδα, γιατί να κάνουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες τέτοιες προσπάθειες, να μπουν και στον κόπο να ξενιτεύονται? Παίρνουν από εδώ με άνεση από την κάθε κυβέρνηση τα έργα με τους όρους που θέλουν, κονομάνε χοντρά λεφτά, γιατί σου λέει να βγούμε έξω? Κοιτάξτε τι γίνεται όμως στην άλλη πλευρά. Αυτά είναι το πρώτο θέμα. Να πάμε στην Κύπρο τώρα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η παράταση της των εργασιών της ειρηνευτικής δύναμης της Κύπρου, της UNFICIP. Ήταν ένα σημαντικό θέμα γιατί έγιναν πολλές διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ. Αυτό εγκρίνει κάθε φορά και την παράταση και τη χρηματοδότησή της. Εκεί λοιπόν προσπαθούν να χώσουν πράγματα οι Τούρκοι και κυρίως να βάλουν το θέμα και των δύο κρατών δια της υπογραφής ξεχωριστής συμφωνίας. Μία συμφωνία να υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία και μία το ψευδοκράτος, για να επιτρέπεται στην ειρηνευτική δύναμη να βρίσκεται και στα κατεχόμενα. Το ξεπεράσαμε αυτό και όχι απλώς το ξεπεράσαμε, αλλά είχαμε και κάποιες θετικές αναφορές. Για να δούμε. Το Συμβούλιο Ασφάλειας των ΗΠΑ υιοθέτησε ένα νέο ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της UNFICIP για ένα ακόμα χρόνο. Η διαδικασία πέρασε από διάφορες φάσεις, καθώς υπήρξαν μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας διαφορετικές προσεγγίσεις σε σειρά θεμάτων. Σίγουρα η Βρετανία άκουσε και η Ρωσία κάτι πήγε να κάνει. Πάντως το θέμα είναι ότι ανανεώθηκε και ένας από τους λόγους που θεωρείται θετική εξέλιξη είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί απαραίτητη την παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων, γιατί η κατοχή συνιστά απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία, η συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών. Υπάρχουν στο ψήφισμα θετικές αναφορές, όπως αυτή για τις τουρκικές παραβιάσεις στην περίκλειστη περιοχή της κατεχόμενης αμοχώς του. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει τη θέση του για το καθεστώς της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση ανάκληση όλων των ενεργειών οι οποίες δεν συνάδουν με τα εν λόγω ψηφίσματα. Έτσι, πάρτε τα πίσω, θα μου πεις ότι το κάνετε, τα γράφεις τα παπούτσια του αυτά, τα παλιά τα παπούτσια. Ενώ επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το καθεστώς στην περιοχή των Στροβιλιών όπως ήταν πριν τον Ιούνιο του 2000. Γιατί εκεί παραβίασαν στα Στροβίλια. Είναι σαφές ότι το κείμενο του ψηφίσματος, στο κείμενο διαπιστώνεται και μια προσπάθεια όπως κάθε φορά τήρησης ίσων αποστάσεων. Δηλαδή εξομοιώνουμε το θύμα με το θήτη. Έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό, αλλά τούτο γίνεται με την επίκληση ότι ξεκινά μια νέα προσπάθεια του διεθνούς οργανισμού στο Κυπριακό με τη νέα απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυρία Κουεγιάρ. Την ίδια ώρα η κατοχική πλευρά αξιοποίησε την ευκαιρία ανανέωσης της θητείας της UNFICIP για να επαναλάβει, προσέξτε, τις ανεδαφικές, παράνομες και παράλογες αξιώσεις της. Δηλαδή, δεν έχουν κουραστεί οι εγκάθετοι της Άγκυρας στην κατεχόμενη περιοχή και συνεχίζουν να επιμένουν στη σύναψη χωριστής συμφωνίας του ψευδοκράτους με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να μπορεί, όπως υποστηρίζουν, να λειτουργεί απερίσπαστα η ειρηνευτική δύναμη στα κατεχόμενα. Δηλαδή, να υπάρξει χωριστή συμφωνία ΟΗΕ αποσχιστικής οντότητας για να μπορεί η UNFICIP να διακινείται στα κατεχόμενα. Ούτε νομικά ούτε πολιτικά είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Η κατοχική πλευρά βρήκε επίσης την ευκαιρία να επαναλάβει ότι
η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί σήμερα είναι τα δύο εφιστάμενα κράτη να αναπτύξουν σχέσεις καλής γειτονίας. Να εξομοιωθούν δηλαδή. Βρήκε φυσικά την ευκαιρία να τορπιλήσει την προοπτική συνεννόηση τώρα με την Κουεγιάρ κάτω. Τελικά η τήρηση ίσων αποστάσεων από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τη διεθνή νομιμότητα, η τήρηση των ίσων αποστάσεων όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά αποθρασύνει την κατοχική πλευρά. Τώρα υπάρχουν και 10 σημεία. Το πρώτο λέει προσθήκη αναφορά στο διορισμό της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, όπως είπαμε. Το δεύτερο, προσθήκη παραγράφου για αποκλιμάκωση εντάσσεων στην νεκρή ζώνη. Το τρίτο σημείο που υπάρχει, προσθήκη αναφορά στα γεγονότα της Πύλας. Προσθήκη αναφορά σε παραβιάσεις, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση της Λευκωσίας αποδίδονται στις δυνάμεις κατοχής. Προσθήκη αναφορά ότι η κοινωνικο-οικονομική ανισότητα κινδυνεύει να οδηγήσει σε περαιτέρω αποξένωση στο νησί. Φταίει η Τουρκία. Καταδικάζονται οι συνεχόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού στράτους ΒΟ κατά μήκος των γραμμών καταπαύσεως του πυρός. Προσθήκη αναφορά στον παράγραφο 15 χαιρετίζει την αξιοποίηση από την Αφρική των σχετικών εργαλείων για την ίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης και ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο στο θέμα αυτό στο πλαίσιο των υφισταμένων πόρων και διαβούλευση με τα μέρη. Για την παραπληροφόρηση που έκαναν οι Τούρκοι για την ΟΝΦΙΚΙΠ και καλεί σε επανενεργοποίηση της Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδεία. Αυτά λοιπόν για την Κύπρο. Να πάμε. Να πω δύο λόγια. Κάποιος θεώρησε ότι, ακούστε, ό,τι λέμε εδώ, δεν κάνουμε προπαγάνδα. Θα ήταν τεράστια λάθος του ομιλούντος, αλλά και απαξία και για το κανάλι και για εσάς να κάνουμε προπαγάνδα. Δεν κάνουμε προπαγάνδα. Είπα ότι μπορεί να έχουν 300 τόσα πυροβόλα 155 χιλιοστών οι Τούρκοι στο νησί με επιθετική διάταξη και επιθετικό προσανατολισμό, αλλά είπα, δείτε τις φωτογραφίες που έχουμε στην ιστοσελίδα, ξέρουμε μέχρι ένα που βρίσκεται, μέχρι και πόντο τη θέση του, και είπα ότι το πρώτο 24ωρο, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά θα καταστραφούν, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξενο. Και το εξήγησα γιατί. Διότι δεν έχει βάθος. Τα κατεχόμενα δεν έχουν βάθος, δεν μπορούν να αμυνθούν, δεν μπορούν να καλυφθούν, είναι γνωστά που βρίσκεται το καθένα, τα μη επανδρομένα, είναι ακάλυπτα και θα καταστραφούν, γιατί και εμείς δεν παίζουμε τις κουμπάρες από την άλλη μεριά, στις ελεύθερες περιοχές, έχουμε το δικό μας πυροβολικό, έχουμε άλλα μέσα, έχουμε τις στοχεύσεις μας, έχουμε την ετοιμότητα το πρώτο 24ωρο να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Εγώ μίλησα για τις δυνατότητες. Δεν λέω ότι θα γίνει, γιατί για να γίνει θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Για τις δυνατότητες είπα. Εντάξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ τώρα. Πάλι είχαμε βομβαρδισμούς χθες βράδυ. Κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ, η Χάν Γιουνίς είναι το επίκεντρο των επιθέσεων των Ισραηλινών, αλλά και στην κεντρική και στη Βόρεια Γάζα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Τις τελευταίες μέρες ο Ισραηλινός στρατός διαβεβαίωνε ότι περικύκλωσε την πόλη, νίκησε μονάδες της Χαμάς στο ανατολικό τμήμα και πλέον επικεντρώνεται στο δυτικό. Απ' την άλλη πλευρά ο ΙΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα. Σημειώνεται 184.000, ακόμη 184.000 εγγράφηκαν στους καταλόγους των ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, είναι αυτοί που άφησαν τα σπίτια τους σε Χαν Γιουνίς, από το δυτικό τμήμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι σφαγή, συνόψισε μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ο Λέο Καν, επικεφαλής της αποστολής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, σε έναν πόλεμο στον οποίο ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να φύγει, που ο κόσμος πολιορκείται, δεν έχει πουθενά να πάει, να αποδεχόμαστε να σκοτώνονται 150 γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα. Αυτό ο λεγόμενος πολιτικός κόσμος δεν το σκέφτεται. 150 γυναίκες και παιδιά. Άνθρωποι που σήμερα ζούσαν, ανέπνεαν, γέλαγαν, έκλαιγαν, πεινούσαν, χόρτεναν, αύριο δεν υπάρχουν. Κόβεται το νήμα της ζωής. Το πρωταρχικό είναι να υπάρξει άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός. Και αυτό δεν το λέμε για Παλαιστίνιους, Ισραηλινούς ή Τούρκους. Λέμε για κάθε άνθρωπο που σκοτώνεται άδικα σε αυτόν τον κόσμο.
Δεν φταίν αυτοί οι άνθρωποι αν υπάρχουν κάτι παλαβοί που εισέβαλαν στο Ισραήλ και έκαναν σφαγή. Δεν φταίν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν φταίν αυτοί αν κρύβονται κοντά στα σπίτια που κατοικούν. Έγκλημα πολέμου κάνουν αυτοί που κρύβονται, όχι αυτοί που μένουν στα σπίτια τους για να τους σκοτώνουμε. Η Χαμάς λοιπόν κάνει έγκλημα πολέμου που χρησιμοποιεί ως ασπίδα ο αμάχος, αλλά κάνει επίσης και έγκλημα πολέμου αυτός που κοπανάει αμάχους. Επίσης γίνεται αναφορά τώρα στο θέμα της Ούρα. Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες να κτιστεί συμφωνία με την ενδεχόμενη δεύτερη ανακοχή, ο Μπλίνκεν τις επόμενες μέρες θα ξαναπάει στην περιοχή. Ο Χανίγια σήμερα νομίζω αναμένεται στην Αίγυπτο, πρέπει να πήγε στην Αίγυπτο για να συζητήσει εκεί με τους Αιγύπτιους τη συμφωνία, την πρόταση συμφωνίας που, στην οποία κατέληξαν ο διοικητής της CIA, ο William Burns, με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του Κατάρ. Λέει, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, αυτή η συμφωνία έχει τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση είδα. Η πρώτη φάση λέει ότι θα απελευθερωθούν 200 έως 300 Παλαιστίνοι και από την άλλη πλευρά θα απελευθερωθούν 35 έως 40 όμηροι. Και θα υπάρχει ανακοχή διάρκειας 6 εβδομάδων. Και κάθε μέρα στη διάρκεια της ανακοχής θα μπαίνουν 200 έως 300 φορτηγά βοήθεια. Τώρα αυτά, επίσης ο Νετανιάχου είπε, εμείς δεν θα κάνουμε συμφωνία με κάθε τίμημα, γιατί πιέζεται από την αντιπολίτευση και από τους συγγενείς των ομήρων, αλλά λέει θα κάνουμε συμφωνία, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Επίσης ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, λέει, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής για γενοκτονία, λέει όμως καλεί τους εμπλεκόμενους να γίνει μια επιτροπή ειρήνης, αποτελούμενοι από διάφορες χώρες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Στα νότια της Χαν Γιουνίς, που είναι το επίκεντρο των Ισραηλινών επιχειρήσεων, όπου δραστηριοποιείται, επιχειρεί η 98η ημεραρχία του Ισραηλινού στρατού, εντοπίστηκε εκτοξευτής ρουκετών μεγάλου βεληνικούς, τον οποίο τον εξουδετέρωσαν με αεροπορικό πλήγμα. Επίσης, αλεξιπτωτιστές εξουδετέρωσαν αρκετούς ένοπλους στη διάρκεια συγκρούσεων χθες Τετάρτη πάλι στη Χαν Γιουνίς. Επίσης, είπαμε ότι γίνονται επιχειρήσεις και στην κεντρική και στη Βόρεια Γάζα. Η ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει με το σταγονόμετρο. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Υπουργού Οργανισμού Υγείας κατήγγειλε σήμερα ότι ο πληθυσμός στη Γάζα λιμοκτονεί, τη στιγμή που σημαντικές δωρήτριες χώρες ανακοίνωσαν αναστολή της βοήθειας προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA. Είναι ένας πληθυσμός που πεθαίνει από πείνα. Είναι ένας πληθυσμός που οθείται στο χείλος του γκρεμού, δήλωσε ο διευθυντής του Προγράμματος Διαχείρισης Επιγουσών Υγειονομικών Καταστάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, Μάικλ Ράιαν, σε συνέντευξη τύπου στη Γενέβη. Οι Παλαιστίνοι στη Γάζα υφίστανται μαζική καταστροφή. Εάν ρωτάτε αν η καταστροφή μπορεί να επιδεινωθεί, ναι, απολύτως. Ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνουν οι κάτοικοι της Γάζας λιγόστεψε συστηματικά και η ποιότητα της διατροφής μειώθηκε. Οι άνθρωποι υποτίθεται δεν θα επιβιώσουν με επιστημική βοήθεια για μήνες ή για χρόνια, είπε ο Ράιν. Και αν συνδυάσετε την έλλειψη τροφής με τον υπερπληθυσμό, όπως και με το κρύο και την έλλειψη στέγες, έχετε τις τέλειες συνθήκες για να υπάρξει μια μαζική επιδημία στα παιδιά. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Γάζας είναι ή νεκροί ή τραυματίες, ή φέρονται ως αγνοούμενοι ή φέρονται ως νεκροί, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσιους, ο οποίος έκανε έκκληση και αυτός και τα λοιπά. Μιλάει για την καταστροφή της οικονομίας της Γάζας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Καρέι: πρέπει να εγκατασταθούμε σε όλες τις χώρες από τη θάλασσα μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό, γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας τις έδωσε. Αναφέρεται στα υπεσχημένα εδάφη, που σημαίνει ότι πρέπει να εγκατασταθούν σε όλα τα εδάφη και στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα, και έδειχνε ένα χάρτη με τα υπεσχημένα εδάφη. Wall Street Journal: οι ΗΠΑ επιδιώκουν διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η εφημερίδα γράφει ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κούραση της Αμερικανικής διοίκησης από τον Βρώμικο Πόλεμο με μεγάλο αριθμό απολειών αμάχων στη Γάζα. Ως εκ τούτου,
οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν στη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, με την οποία θα είναι δύσκολο για τον IDF να επιστρέψει στις ίδιες ενεργές εχθροπραξίες, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στη σύναψη ειρήνης. Πάμε στο τέταρτο θέμα μας, πάμε Ιράν, Χεζμπολάχ, Χούθη κτλ. Δεν το γνώριζα αυτό, σήμερα το είδα. Σήμερα από τα μεσάνυχτα έληξε το τελεσίγραφο που είχε δώσει το Ισραήλ προς τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Ισραηλινός στρατός μετακινεί ολόκληρη την 36η μεραρχία στα σύνορα με το Λίβανο και ο στόχος τους που αναφέρεται είναι να περάσει τα σύνορα αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει να προσβάλλει με πυροβόλα μη επανδρομένο αεροσκάφη το έδαφος του Ισραήλ. Ο Σαντάμ καταστράφηκε ολοσχερός και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να ευημερεί. Οι εχθροί μας στην Αμερική, την Ευρώπη και τη Δύση, αυτά που λέει ο Ερντογάν δηλαδή, θα φτάσουν επίσης στον πάτο. Ό,τι λέει ο Ερντογάν. Ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συνεχίσει να στέκεται εφόσον το θέλει ο Θεός. Αυτά είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Ιμάμ Χαμενεΐ, σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X. Πάμε να δούμε τώρα. Βασιζόμενοι σε δορυφορικές εικόνες, το είπαμε αυτό νομίζω. Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη έπληξε εμπορικό πλοίο σήμερα, λίγο μετά την ανακοίνωση των ανταρτών Χούθη με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον αμερικανικού πλοίου εμπορικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πυράβλου ενώ κινείτο ανοιχτά του Άντεν στην Ιεμένη. Ανέφερε η Βρετανική Εταιρεία Ναυτικής Ασφάλειας Άμπρεϊ, κάνοντας και λόγο για έκρηξη πάνω στο σκάφος. Η Άμπρεϊ πληροφορήθηκε ότι ο πύραυλος αυτός εκτοξεύτηκε από την πόλη Τάις, επαρχία της Νότιας Ιεμένης. Την Τετάρτη, οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, γνωστοποίησαν πως εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου, το οποίο κατονόμησαν ως ΚΟΗ και το οποίο κατά αυτούς είχε προορισμό Ισραηλινό λιμάνι. Ο Γιαγιά Σάρι, εκπρόσωπος των ανταρτών, διαβεβαίωσε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι κατάφεραν οι Χούθη απευθείας πλήγμα στο πλοίο στον κόλπο του Άντεν. Σύμφωνα με το Reuters, το ΚΟΗ είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημεία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται ναυτιλιακή εταιρεία Oceanic Services με έδρα τη Βρετανία. Στο στόλο της εταιρείας αυτής ανήκει επίσης το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda, το οποίο χτυπήθηκε προχθές με πύραυλο στην ίδια περιοχή, το Σάββατο. 35 επιθέσεις έχουν κάνει οι Χούθη σε πλοία από τις 19 Νοεμβρίου. Επίσης, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι κατέστρεψε έναν πύραυλο εδάφους επιφανίας, αντιπλοϊκό στο έδαφος, αλλά και έναν πύραυλο που ο οποίος ήταν κίνδυνος για αεροσκάφη, ένα πύραυλο εδάφους αέρος. Επίσης, προχθές όταν επλήγει, το είδα και σε δυτικά μέσα, όταν επλήγει το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, λέει ο αντιπλοϊκός πύραυλος, ένας πύραυλος κρούζ που έφτασε μέχρι ένα χιλιόμετρο ή ένα μίλι από το πολεμικό πλοίο και εξουδετερώθηκε από το αντιαεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα Phalanx. Νομίζω έχουν τέτοιο και οι δικές μας οι φρεγάτες. Δηλαδή έχουμε υψηλά ύψη, μέσα ύψη, χαμηλά ύψη. Αυτό ήταν χαμηλά ύψη που σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να το εξουδετερώσουν. Κάτι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή έφτασε, ο κίνδυνος έφτασε πολύ κοντά στο να πλήξει το πλοίο. Πάλι έχουμε ένα χτύπημα, λέει, σήμερα τώρα, ανοιχτά τη Χοντέιντα, όχι στο Άντεν. Η Χοντέιντα είναι μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι δήλωσαν ότι οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν πύραυλο από το στρατόπεδο στην πόλη Ιμπ, στην κεντρική Ιεμένη, προς τη θάλασσα. Αναφορά για έκρηξη κοντά σε σκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά τη Χοντέιντα της Ιεμένης, έλαβε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση από τη δεξιά πλευρά του σκάφους. Κατά την ίδια πηγή, το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή. Πάλι σήμερα, η κεντρική διοίκηση, η CENTCOM, που είναι διοίκηση υπεύθυνη, υπάρχουν τρεις διοικήσεις, μία για την Ευρώπη, μία για την Αφρική, μία για τη Μέση Ανατολή. Η αυτή της Μέσης Ανατολής λέγεται κεντρική διοίκηση.
κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια με τα μεσονύχτιες επιδρομή στην Ιεμένη 10 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης των ανταρτών Χούθη που θεωρούνται προσκύμενοι στο Ιράν. Τα οχήματα αυτά ήγεραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, τόνισε μέσω του πρώην Twitter το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, δηλαδή η κεντρική διοίκηση. Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας του Μπαχρέιν μας είπε μόλις πριν από 10 λεπτά ότι αμερικανικά μαχητικά F-18 Super Hornet βομβάρδισαν 10 ντρόν στη δυτική Ιεμένη, που ήταν έτοιμα να εξαπολυθούν, ανέφερε η διευθύντρια και παρουσιάστρια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του CBS, Νόρα Οντόνελ, επίσης μέσω του πρώην Twitter. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πολιτική ανοιχτών συνόρων του Biden είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στην ιστορία των ΗΠΑ, ανέφερε πρώην αξιωματικός του FBI. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αυτά που βλέπουμε τώρα, θα κάνω μια αναφορά αν έχω χρόνο μετά, συνέβησαν και στην Αμερική. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ζήτησε από το State Department σοβαρότατη δήλωση, προσέξτε εδώ, να αναλύσει και να παρουσιάσει επιλογές πολιτικής για πιθανή αμερικανική και διεθνή αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους μετά τον πόλεμο της Γάζας. Έχουν καταλάβει πλέον ότι αν δεν γίνει κράτος, βγει απειρήμιχτη το στην περιοχή. Ο εκφοβισμός της Δύσης με ρωσικές και κινέζικες απειλές δεν θα βοηθήσει τον Στόλτεμπεργκ να ξεπεράσει την κούραση της Ουκρανίας. Κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ προσπαθεί ενεργά να συνδέσει ζητήματα που σχετίζονται με την κατανομή οικονομικής και στρατηγικής βοήθειας στην Ουκρανία με το πρόβλημα της Ταϊβάν. Επαναλαμβάνοντας αυτό, επιδιώκει να πει στην Ουάσιγκτον να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να επηρεάζει τα αισθήματα των Αμερικανών πριν από έναρξη των Αμερικανικών εκλογών, γράφει η Global Times. Και αναφέρεται σε αυτά που είπε ο Στόλτεμπεργκ, έκανε lobbying δηλαδή και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία και στο State Department, να λυθούν οι κόμποι που εμποδίζουν την ροή βοήθειας και βάζει ως φόβητρο το ότι η Ρωσία αν νικήσει θα απειλήσει την Ευρώπη και ότι η Κίνα θα ενθαρρυνθεί να πάρει την Ταϊβάν. Τώρα πάμε στα ωραία. Όσο και αν δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να γελάσουμε, εδώ δεν γίνεται, κάτι θα πρέπει να ανθυποδημιδιάσουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ποια είναι η Taylor Swift δεν ξέρω. Και δεν είχα και χρόνο, είδα μια φωτογραφία κάπου, αλλά δεν έχω χρόνο να δω. Λένε ότι είναι μια pop star πολύ δυνατή, η οποία στήριξε τον Biden και τον βοήθησε πολύ να εκλεγεί το 2020. Και η οποία ετοιμάζεται τώρα να ξαναστηρίξει τον Biden. Και ξέρετε τι είπε ο Τραμπ? Εγώ είμαι λέει πιο δημοφιλής από την Taylor Swift. Τώρα, ασχέτως με τα καθαρός πολιτικά, μερικές φορές οι δηλώσεις του Biden, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν πλάκα. Και εννοώ ούτε απαξιωτικά ούτε αξιωτικά. Έχουν πλάκα, δηλαδή έχουν το... Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να γκρινιάζει για τη δημοτικότητα της Taylor Swift εν μέσω εικασιών ότι η ίδια πρόκειται να υποστηρίξει τον πρόεδρο Biden. Εν τω μεταξύ, ορισμένοι συνωμοσιολόγοι συντηρητικοί έχουν πιστεί ακόμη ότι η φετινή σεζόν του ENF έχει στηθεί για να προσφέρει το Super Bowl στη Swift μαζί με τον σύντροφό της Travis Kelce στο Kansas City Chiefs. Είναι κάποια οργανισμός, δεν ξέρω τι. Ένα άτομο που βρίσκεται κοντά στον Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone, το περιοδικό κάποτε εδώ στο βιβλιοπωλείο που φέρναμε ξένο τύπο, το φέρναμε και εμείς και είναι πολύ δημοφιλές, ότι οι σύμμαχοι του πρώην Προέδρου ετοιμάζονται για έναν ιερό πόλεμο εναντίον της pop star. Το 2020 η Swift κατηγόρησε τον Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας κιόλας ότι ήθελε να εξαπατήσει κατάφορα και να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών. Επίσης, ο Τραμπ θεωρεί ότι όσοι διάσημοι και αν στηρίξουν τον Biden, δεν θα τον βοηθήσουν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αυτός είναι πιο δημοφιλής από την pop star και ότι οι θαυμαστές του είναι πιο αφοσιωμένοι από τους δικούς της, σύμφωνα με το Rolling
Stone. Ο Τζο Μπάιντεν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ποντάρει στην Taylor Swift για να τον σώσει, αλλά οι ψηφοφόροι κοιτάζουν αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και λένε δεν θα τα ξαναβρούμε ποτέ με αυτόν. Αυτά και με την Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα, προτελευταίο, να δούμε αναλόγως του χρόνου. Τι έγινε με την Ουκρανία. Ο Μπουντάνοφ είναι ο διοικητής των στρατιωτικών πληροφοριών του Ουκρανικού ΓΕΘΑ, 38 ετών, ένας από τους επίδοξους μνηστήρες να πάρει τη θέση του Ζαλούζνη. Δήλωσε λοιπόν, η ρωσική επίθεση θα ξεφουσκώσει εντελώς στις αρχές της Άνοιξης. Ο επικεφαλής στρατηγικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Κυρίλ Μπουντάνοφ, εμφανίστηκε με μια τυπικά ουκρανική πρόβλεψη. Είπε σε έναν από τους κορυφαίους τηλεοπτικούς σταθμούς του Κιέβου ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή από το ρωσικό στρατό θα καθαρίσουν ήδη στις αρχές της Άνοιξης. Δήλωσε ότι η επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας φέρεται να ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και συνεχίζεται εδώ και 2,5 μήνες. Παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι έκαναν κάποια πρόοδο στην πόλη Αβδέευκα και είπε: η επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων συνεχίζεται, αλλά κάποια στιγμή στις αρχές της Άνοιξης θα εξασθενήσει εντελώς. Η είδηση τώρα, αν επαληθευτεί, να δούμε, ο Ζελένσκι φέρεται έτοιμος να υπογράψει διάταγμα που καθαιρεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνη, αυτή την εβδομάδα, ισχυρίζεται το CNN και επικαλείται δύο πηγές στο Κίεβο. Το Πεκίνο παρέχει υποστήριξη στη Ρωσία στο ουκρανικό ζήτημα και η Δύση δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει, δήλωσε ο νέος Υπουργός Άμυνας της Κίνας στην πρώτη συνάντηση που είχε με τον Σοϊγκού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να συζητά λεπτομέρειες του 13ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εκπρόσωποι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα μεθαύριο 3 Φεβρουαρίου. Οι νέες κυρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν τους περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων. Λευκός καπνός. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Σαρλ Μισελ ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στην Ουκρανία ως το 2027. 17 δισεκατομμύρια είναι επιχορήγηση, 33 δισεκατομμύρια είναι δάνεια. Άρα η Ουκρανία μπορεί να είναι σίγουρη ότι για αυτά τα 4 χρόνια θα παίρνει κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ποσά που κατανείμονται. Τώρα, εκεί φαίνεται ότι υπήρχαν αντεγκλήσεις με τον Ορμπάν, ο οποίος έβαλε κάποιους όρους. Λέει, με βάση την αιτήθησια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του Μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε 2 χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση του πλαισίου του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ο Ζελένσκι είναι ευχαριστημένος. Ο Σμιχάλ, ο Πρωθυπουργός, είναι και αυτός ευχαριστημένος για τη βοήθεια. Τώρα, δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ. Η ομάδα 13 της Ουκρανικής Άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι η ομάδα 13, δεν ξέρω τι είναι, με μη επανδρωμένο σκάφος βύθισε την τορπιλάκατο Ιβάνοβετς κάπου στον Εύξηνο Πόντο, της οποίας η αξία εκτιμάται περί τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Είναι άλλη μία σοβαρή απώλεια του ρωσικού πολεμικού ναυτικού από μη επανδρωμένα σκάφη, να τα ακούει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και όχι μόνο. Όλοι όσοι σχετίζονται με την εθνική άμυνα, για το Αιγαίο εννοώ, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Δηλώσεις της Βικτόρια Νούλαντ από το Κίεβο. Δεν λένε ότι ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Εσείς καταλάβατε τι λέω. Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και το στρατό του περιμένουν ωραίες εκπλήξεις στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη η παριθμόν 2 του State Department Βικτόρια Νούλαντ, προτού αναχωρήσει από το Κίεβο όπου έκανε επίσημη επίσκεψη. Φεύγω από το Κίεβο με περισσότερο ενθουσιασμό για την ενότητα και για το αποτέλεσμα, καθώς και για το 2024 και την απόλυτη στρατηγική σημασία
που έχει αυτή η χρονιά για την Ουκρανία. Αυτά τα είπε ο δημοσιογράφος. Επίσης, φεύγω με ενισχυμένη την πεποίθηση ότι καθώς η Ουκρανία ενισχύει τις άμυνές της, ο κύριος Πούτιν θα δοκιμάσει ωραίες εκπλήξεις στο πεδίο της μάχης και η Ουκρανία θα καταγάγει μεγάλες επιτυχίες. Κάτι ξέρει η γυναίκα. Κάτι φαίνεται δώσανε πράγματα τα οποία, σύμφωνα με την Ούλαντ, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καταφέρει τεράστιες ζημιές στις χερσαίες δυνάμεις του Πούτιν και στο ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου. Είπαμε, υπάρχει ένα μεγάλο άρθρο στο Infogonon Πολιτικά, δείτε το, που αναφέρεται στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ζαλούζνη και Ζελένσκι. Με απόφαση του Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σημειώνεται η Ρωσία παραβίασε ορισμένα τμήματα μιας συνθήκης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς η Ρωσία δεν διερεύνησε την οικονομική υποστήριξη αυτονομιστικών ομάδων στην Ανατολική Ουκρανία το 2014 και δεν διέταξε την καταβολή αποζημίωσης όπως είχε ζητήσει η Ουκρανία. Αφορά τις ομάδες στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ που δρούσαν και η Ουκρανία είχε προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο. Τέλος πάντων, κάτι έγινε εκεί πέρα εις βάρος της Ρωσίας. Αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας θα επισκεφτεί την κάτω βουλή, την κάτω δούμα του Ρωσικού Κοινοβουλίου 13 Φεβρουαρίου. Δήλωσε σήμερα βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Πούτιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ της Ρωσίας. Ο κομμουνιστής βουλευτής Κάσμπεκ Ταϊσάεφ δήλωσε επίσης ότι η αντιπροσωπεία του Ρωσικού Κοινοβουλίου σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Βόρεια Κορέα τον Μάρτιο. Είπαμε τι έχουν αναπτύξει τις σχέσεις. Ο Πούτιν δέχθηκε πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ-ουν να μεταβεί στη Βόρεια Κορέα και το Κρεμλίνο απάντησε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Κορεάτη Προέδρου και θα γίνει στο άμεσο μέλλον η επίσκεψη. Βόμβα που σύμφωνα με καταγγελία και δηλώσεις του Δημάρχου του Περιφερειάρχη του Χάρκοβου, οι Ρώσοι έριξαν βόμβα σε νοσοκομείο έξω από το Χάρκοβο. Η βόμβα έπληξε το νοσοκομείο στις 21:45 στην πόλη Βελίκη Μπουρλούκ. Από τη δομή απομακρύνθηκαν σφαισμένα 38 άνθρωποι, 33 ασθενείς και δύο από αυτούς ήταν κλινήρες. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 11 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη σε ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία. Τέλος, επιγραμματικά, ψηφίζεται αύριο νομίζω ο προϋπολογισμός της Γερμανίας στην Bundestag. Υπάρχουν αντεγκλήσεις εκεί με τους χριστιανοδημοκράτες. Υπάρχει σχετικό άρθρο της Deutsche Welle αναρτημένο και στο Infogonon Πολιτικά να το διαβάσετε. Ένα μεγάλο 4 σελίδων άρθρο που αναφέρεται «Οι Γερμανοί ξύπνησαν αλλά είναι αργά», «Το πολιτικό Ισλάμ και το παράδειγμα Ερντογάν στη Γερμανία», αναφέρει αρκετά, θα μου πείτε τα είπαμε εμείς εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ακούτε μόνο εμάς, ακούστε και κανέναν άλλο. Και θεωρώ εξαιρετικής σημασίας πραγματικά ένα άρθρο που υπάρχει που έχουμε αναρτήσει στο Infognomon για τα προβλήματα που έχει η Βόρεια Ιρλανδία μετά το Brexit. Η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζει προβλήματα και σε σχέση με την διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων στην δημοκρατία της Ιρλανδίας και σε σχέση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαβάστε το, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και από αυτά που δεν τα βρίσκουμε και συχνά στον ελληνικό τύπο. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά δεν μπορούμε. Σας κρατάω κάτι δυνατό για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα εύχομαι. Να δούμε και κανένα χιόνι, ενώ τα βουνά χιόνια και βροχές, τα χιόνια είναι αυτά τα οποία εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, όλα τα πηγάδια και οι πηγές στα βουνά μας και στα ποτάμια μας τέρεψαν. Θέλουμε χιόνια. Μην κάνουμε σαν Παλαδί όταν χιονίζει, ο καιρός του είναι, αν δεν χιονίζει τώρα, πότε χιονίζει, το 17 Αύγουστο. Καληνύχτα.